Είμαστε με τον συγγραφέα του βιβλίου «Εάν Λέσβου ή τιμένοι νικητές», Δημήτρη Μάντζαρη. Κύριε Μάντζαρη, πρόκειται για το πρώτο σας βιβλίο. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Ουσιαστικά το βιβλίο αποτελεί μια επεξεργασμένη μορφή της διατριβής την οποία έκανα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και την υποστήριξα πέρυσι τον Οκτώβρη. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ουσιαστικά είναι η διατριβή, η οποία είναι δοσμένη όμως λίγο πιο εκλαϊκευμένα, να το πω έτσι, ώστε να είναι δυνατόν και μη πανεπιστημιακοί να μπορούν να έχουν να το διαβάσουν. Ποια περίοδος εξετάζεται και ποιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν? Το βιβλίο το λέει και ο τίτλος του, «Εάν Λέσβου», ουσιαστικά αναφέρεται στη περίοδο της δεκαετίας του 40. Ξεκινάμε βέβαια το πρώτο κεφάλαιο λίγο για το Μεσοπόλεμο, να δούμε ποια ήταν η κατάσταση στη Λέσβο την περίοδο του Μεσοπολέμου. Αφορά ειδικά, εστιάζεται δηλαδή στο νησί της Λέσβου, μιλάμε δηλαδή για τοπική ιστορία, και στη συνέχεια αναλύεται η περίοδος της κατοχής, που περιλαμβάνει βέβαια και την αντίσταση, τη δημιουργία του ΕΑΜ, και συνεχίζει βέβαια και μετά την απελευθέρωση, όπου εξετάζεται η τοπική εξουσία του ΕΑΜ, που ειδικά για τη Λέσβο είχε μια διάρκεια μεγαλύτερη από ό,τι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, δηλαδή η εξουσία του ΕΑΜ στην υπόλοιπη Ελλάδα διήρκησε μέχρι το Δεκέμβρη και σε ορισμένες περιοχές της χώρας μέχρι τη Συμφωνία της Βάρκηζας. Εδώ στη Λέσβο έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια, ουσιαστικά συμβατικά μπορεί να πει κανένας ότι κράτησε περίπου ένα χρόνο από το Μάιο του 1944, ενώ ήταν ακόμα οι Γερμανοί στο νησί, ουσιαστικά τα χωριά ήταν ελεύθερα και εκεί υπήρχε η εξουσία του ΕΑ και την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Οι Γερμανοί δηλαδή είχαν μια μικρή φρουρά 200-300 στρατιώτες μόνο στην πόλη της Μυτιλίνης και όλα σε όλα τα υπόλοιπα χωριά δεν ουσιαστικά πολιτικά κυριαρχούσε το ΕΑΜ, μέχρι το Μάιο του 1945, όπου ήρθε το κράτος του νόμου και της τάξης με την εθνοφυλακή και τη δικαιοσύνη. Τώρα, όσον αφορά τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, το αρχαιακό υλικό, πρέπει να πούμε ότι είναι βασικά διάφορες πηγές, ξεκινώντας από το διαθέσιμο αρχαιακό υλικό που υπήρχε εδώ στη Λέσβο. Μιλάμε ουσιαστικά για τις εφημερίδες της εποχής. Υπάρχει ένα πλούσιο αρχείο στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλίνης με όλες σχεδόν τις εφημερίδες της εποχής. Διασώζεται περίπου το 80-90% των φύλων της εποχής εκείνης και πιστέψτε με, βγαίναν τότε πάρα πολλά φύλλα. Αν δηλαδή εξαιρέσουμε την περίοδο της κατοχής που έβγαινε μόνο το κατοχικό φως, το οποίο ήταν εφημερίδα των Γερμανών ουσιαστικά, δοσυλλογική. Όλη την υπόλοιπη περίοδο είχαμε φύλλα τα οποία πρόσκυνται στο ΕΑΜ και φύλλα τα οποία ήταν αντίθετα με το ΕΑΜ. Ήταν περίπου, έχω μετρήσει, γύρω στους 15 τίτλους εφημερίδων. Από εκεί και πέρα χρησιμοποίησαμε πολλές πηγές εγγράφων αρχαιακές που υπήρχαν στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, στα ΑΣΚΙ, που υπήρχαν σε αρχεία της χωροφυλακής, σε αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Παράλληλα όμως υπήρχαν και πηγές τις οποίες αντλήσαμε από το εξωτερικό, δηλαδή από τα βρετανικά αρχεία, από τα αρχεία του Foreign Office, καταβάσαμε κάποια έγγραφα τα οποία τα αντλήσαμε από το Λονδίνο διαδικτυακά, αλλά και διαδικτυακά από τα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών, στα οποία φυλάσσεται το αρχείο της βοήθειας της ΟΥΝΡΑ στην Ελλάδα. Και από εκεί βρήκαμε διάφορα αρχεία που αφορούσαν εκθέσεις των αξιωματούχων της ΟΥΝΡΑ για την κατάσταση στα νησιά και ειδικότερα στη Λέσβο την περίοδο που εξετάσαμε. Εκτός από αυτά τα αρχεία, είχαμε και δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα ημερολόγια, δηλαδή υπάρχουν κάποια ημερολόγια που στο βιβλίο αυτό βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Τα βρήκα δηλαδή εντελώς τυχαία από κάποιους ανθρώπους που μου τα έδωσαν όταν έμαθα για την έρευνα που κάνω, και κάποια δημοσιευμένα που είχαν δημοσιευτεί ανθρώπων που κρατούσαν ημερολόγιο την εποχή εκείνη, και βέβαια είχαμε και κάποιες προφορικές μαρτυρίες. Οι περισσότερες από αυτές είχαν δοθεί σε παρελθόντα χρόνο σε άλλους και όχι σε μένα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν εγώ ξεκίνησα
την εργασία μου είχαν πεθάνει και τα οποία μου τα παραχώρησαν ευγενώς κάποιοι φίλοι όταν έμαθαν για τη δουλειά που κάνω και μερικές λίγες στον αριθμό 4-5 προφορικές συνεντεύξεις από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που ήταν εν ζωή. Παράλληλα, σημαντική βοήθεια μου έδωσε και μπορώ να το πω αυτό ένα αρχείο της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Λέσβου που και αυτό βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας που βρέθηκε στη στέγη ενός νεοκλασικού στη Βουρνάζων 17 και το διαφύλαξε η κυρία Μυρσίνη Τουρβάλη, την οποία την ευχαριστώ και από εδώ για την ευγενική παραχώρηση της αξιοποίησης αυτού του αρχείου. Όλα αυτά μαζί με βοήθησαν ώστε να συνθέσω και να φτιάξω αυτό το βιβλίο. Πέρα από τα ημερολόγια και το αρχείο της κυρίας Τουρβαλή που αναφέρατε, τι άλλο καινούριο φέρνει που δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα και που δεν το ξέραμε? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έρχεται ως ερευνητικό ερώτημα και διατρέχει τις σελίδες του βιβλίου είναι το ερώτημα γιατί το ΕΑΜ στη Λέσβο είχε τόσο μεγάλη απήχηση πολιτική. Το πρώτο αυτό και το δεύτερο ερώτημα που είναι παράπλευρο είναι εντάξει, μπορεί το ΕΑΜ να είχε μεγάλη απήχηση αμέσως μετά την κατοχή σε όλη την Ελλάδα, αμέσως όμως μετά ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος και αυτή η απήχηση περιορίστηκε σε πολλές περιοχές της χώρας και περιορίστηκε ακόμα περισσότερο την περίοδο 51-67 όταν όπως ξέρουμε το ΚΚΕ ήταν παράνομο και η ηττημένη του εμφυλίου ήταν στις χώρες, στις ανατολικές χώρες ως πολιτικοί πρόσφυγες. Αυτό, η ειδοποιώς διαφορά της Λέσβου σε σχέση με τις άλλες περιοχές της χώρας είναι ότι εδώ το ΚΚΕ και η αριστερά κράτησε ουσιαστικά αλόβητες τις δυνάμεις της και την κοινωνική αποδοχή. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο την περίοδο της κατοχής όσο και μετά την περίοδο του εμφυλίου και το αναλύω διεξοδικά στις σελίδες του βιβλίου δεν διαταράχθηκε η κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, δεν έγιναν ούτε στην κατοχή αλλά ούτε και στη συνέχεια στον εμφύλιο οι αγριότητες και οι βιαιότητες που συναντάμε σε άλλες περιοχές της χώρας. Και η κατοχή, μπορώ να πω σε εισαγωγικά, γιατί όταν μιλάμε για γερμανική κατοχή παντού είναι βία, ήταν η ποιότερη σε εισαγωγικά σε σχέση με αυτά που έγιναν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ δηλαδή στη Λέσβο δεν είχαμε καμένο χωριά, δεν είχαμε εκατοντάδες αμάχους σκοτωμένους κτλ. Είχαμε μεν κάποιες εκτελέσεις, αρκετές, 42 τον αριθμό, και δεν είχαμε και κυρίως εμφύλιο στη διάρκεια της κατοχής, δεν είχαμε τάγματα ασφαλείας ας πούμε, και κάτι που συνέβη σε άλλες περιοχές της χώρας, στην Πελοπόννησο ή στη Δυτική Μακεδονία. Και το δεύτερο, αυτό που ακολούθησε στη συνέχεια, είναι ότι και ο εμφύλιος, ο ίδιος εδώ στη Λέσβο, ήταν ιδιότερος σε σχέση με τις ακρότητες που γίνανε στις υπόλοιπες περιοχές της. Αυτό που θεωρείτε ότι οφείλεται? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου ξεκινάει και από την περίοδο του Μεσοπολέμου, νομίζω όμως ότι οφείλεται και στην πολιτική συγκυρία της εποχής. Σας είπα ότι εδώ οι Γερμανοί είχαν μια μικρή δύναμη, δηλαδή για να καταλάβετε τη διαφορά, στη Λέσβο το τελευταίο χρόνο της κατοχής υπήρχε μια φορά 300 Γερμανοί, την ίδια περίοδο που στη Λίμνο ήταν 4-5 χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες. Αυτό γιατί όμως? Για λόγους γεωστρατηγικούς που είχαν να κάνουν με τον πόλεμο. Η Λίμνος έλεγχε τα Δαρδανέλια, τα βόρεια σύνορα και έπρεπε να έχουν δυνάμεις για να μπορούν να ελέγχουν την κίνηση, την ναυτική κίνηση στο Αιγαίο οι Γερμανοί και αυτό τους επέτασε να έχουν πολύ περισσότερο στρατό στη Λίμνο, όπως και στα Δωδεκάνησα το ίδιο. Λέρο και Ρόδο είχαν πολύ περισσότερο στρατό. Και αυτό βοήθησε ώστε το ΕΑΜ να μην φοβάται ο κόσμος και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο της κατοχής εξαιτίας ακριβώς αυτής της πατριωτικής στάσης που κράτησε το ΕΑΜ, δηλαδή το γεγονός ότι βοήθησε ουσιαστικά στην επιβίωση του πληθυσμού μέσα από τις επιτροπές συσσιτίων που έκανε, τα συσσίτια, την προμήθεια τροφίμων που έφερνε από διακινδυνεύοντας πολλές φορές
τη ζωή των ανθρώπων παράνομα, έφευγαν καράβια και έφερναν τρόφιμα από τη Βόρεια Ελλάδα ή από την Τουρκία, βοήθησε ώστε αυτό το πράγμα να θεωρηθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού το ΕΑΜ ως μια πατριωτική δύναμη. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι πρόεδρος του ΕΑΜ ήταν ο Μητροπολίτης της Σκαλονής, ο Διονύσιος Μηνάς, για το πρώτο διάστημα της απελευθέρωσης. Και τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΕΑΜ, η οποία ήταν, όπως αναλύω διεξοδικά και στις σελίδες του βιβλίου, μια εν πολλής δίκαια διακυβέρνηση, δηλαδή το ΕΑΜ δεν προέβησε ακρότητες, δεν κυνήγησε τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν σκότωσε κόσμο κτλ. Και αυτό το παραδέχονταν και οι ίδιοι αμέσως μετά την παράδοση της εξουσίας του ΕΑΜ. Όλο αυτό συντέλεσε σε αυτό το αποτέλεσμα που είπαμε, ότι και μετά τον εμφύλιο η αριστερά να εξακολουθεί να είναι ισχυρή στη Λέσβο. Οι τιμένοι νικητές, τι θέλετε να πείτε και σε ποιους αναφέρεστε? Ο τίτλος είναι όντως ΕΑΜ Λέσβου, οι τιμένοι νικητές. Αναφέρομαι προφανώς στο ΕΑΜ Λέσβου, και λέγοντας το οι τιμένοι νικητές εννοώ ότι ουσιαστικά μπορεί να έφυγαν από την εξουσία, να έχασαν την εξουσία, να κυνηγήθηκε το ΕΑΜ Λέσβου, διότι αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή η ήττα του ΕΑΜ στη Λέσβο προέκυψε από την ήττα που υπέστη το ΕΑΜ σε ολόκληρη την Ελλάδα λόγω του εμφυλίου πολέμου μετά, και την ήττα της αριστεράς και του ΚΚΕ στον εμφύλιο. Στη Λέσβο όμως μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά δεν έχασε την πολιτική εξουσία από τα δικά του λάθη, από τα λάθη των Λέσβιων Εαμητών. Οι Εαμίτες της Λέσβου ήταν οι νικητές στη συνείδηση των ανθρώπων, της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων της Λέσβου. Και αυτό προκύπτει, αν θέλετε, και από πολύ απτά γεγονότα, όπως είναι οι εκλογικές νίκες του 1946. Το ποσοστό της αποχής του 1946, όπως ξέρετε, η αριστερά στις εκλογές του 1946 έκανε αποχή σε όλη την Ελλάδα. Ενώ τα ποσοστά στην υπόλοιπη Ελλάδα της αποχής κυμαίνονταν από 20 με 25%, στη Λέσβο είχαμε ένα ποσοστό αποχής στο 55 με 60%, που είναι ένα πολλαπλάσιο ποσοστό. Ή ας πούμε ότι η Λέσβος ήταν μια από τις μόλις 6 εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες αμέσως μετά, όταν έγινε το δημοψήφισμα για τον Βασιλιά, νίκησε το όχι, νίκησε η Δημοκρατία. Ιτήθηκε δηλαδή στη Λέσβο ειδικά η ψήφος στο Βασιλιά, με ένα ποσοστό πάλι 60 με 40%. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι ήταν και εξακολούθησαν να είναι νικητές. Πρόκειται να ετοιμάσετε και κάποιο άλλο ιστορικό βιβλίο εκτός από αυτό που βλέπουμε? Εντάξει, προς το παρόν συζητάμε για αυτό το βιβλίο. Τώρα κάνω μια μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την αμέσως επόμενη περίοδο, για την περίοδο της λεγόμενης καχεκτικής δημοκρατίας, δηλαδή από τη μεταμφυλιακή περίοδο από το 1950 μέχρι την γύριξη της δικτατορίας. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της δουλειάς και θα δούμε. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου αυτού θα γίνει φυσικά στη Μυτιλίνη. Ήδη έχει προσδιοριστεί για τη Δευτέρα 8 Απριλίου, και θα γίνει στη Γενική Γραμματεία Γεωκίνησης Ιδιωτικής Πολιτικής.